Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ξεκινάει η εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Σήμερα θα ασχοληθούμε με κρούσματα HIV και AIDS σε τοπικό επίπεδο. Πάμε να παρακολουθήσουμε το καθιερωμένο βίντεο και επανερχόμαστε. Κάποιοι έφτασαν στο σημείο να χαρακτηρίσουν και όχι αδίκως αρχικά το AIDS ως τη μάστιγα του 20ου αιώνα. Από την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση ασθενούς με AIDS έχουν περάσει σχεδόν 3 δεκαετίες και μπορεί η επιστήμη να έχει εξελιχθεί με τις θεραπείες να καθυστερούν στο μέγιστο βαθμό την εξέλιξη της νόσου, ωστόσο το στίγμα και το ταμπού για ορισμένους συνανθρώπους μας παραμένει. Μόνο το 2017 παγκοσμίως 940.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αιτίες σχετιζόμενες με τον ιό HIV, ενώ εκτιμάται ότι 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με τον ιό στην Ευρώπη, με έναν στους 6 από αυτούς να μην γνωρίζει ότι έχει μολυνθεί. Στόχος της ιατρικής κοινότητας, έως το 2020 το 90% των ανθρώπων που ζουν με HIV να έχει διαγνωστεί, το 90% των διαγνωσμένων να λαμβάνει θεραπεία και το 90% των ανθρώπων σε θεραπεία να έχει μία ανιχνεύσιμο υλικό φορτίο. Στις επισημάνσεις τους, οι περισσότεροι αναφερόμενοι σε οροθετικούς ξεχνούν κάθε έννοια περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με τους μύθους και τις προκαταλήψεις να υπερισχύουν. Τι σκηνικό ωστόσο επικρατεί σε επίπεδο Κρήτης? Υπάρχει αύξηση ή μείωση των κρουσμάτων? Η εκπομπή Direct ανοίγει το φάκελο του HIV σε τοπικό επίπεδο. Στο πλατό της εκπομπής, ο Διαμαντής Κοφτερίδης, παθολόγος λοιμοξιολόγος, και ο Μανώλης Καργάκης, ψυχολόγος. Κύριε Κοφτερίδη, κύριε Καργάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρίσκεστε σήμερα στο πλατό της εκπομπής Direct εδώ στην Κρήτη TV. Η σημερινή εκπομπή πραγματοποιείται με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα για το AIDS την 1η Δεκεμβρίου και σκοπό έχει να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει. Κύριε Κοφτερίδη, να ξεκινήσω από εσείς. Από εσάς είστε και αναπληρωτής καθηγητής στην Ιατρική Σχολή Κρήτης. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πράγματι, είμαι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Να ξεκινήσω και να σας ρωτήσω αν ένας θετικός σε HIV πάσχει και από AIDS. Είναι δύο έννοιες που συγχέονται. Να τις ξεκαθαρίσουμε λίγο τις έννοιες. Όταν μιλάμε για HIV, μιλάμε για τον ιό της επίκτησης ανοσανεπάρκειας, ο οποίος έχει προσβάλει τον άνθρωπο και έχει δημιουργήσει ένα σύνδρομο, το σύνδρομο της επίκτησης ανοσανεπάρκειας. Αυτό το σύνδρομο ουσιαστικά προσβάλλει τον αμυντικό μηχανισμό, τα τάφλεφο κύτταρα, τα CD4, αν πολλοί έχουν ακούσει το όνομά τους. Αυτά τα CD4 λεφοκύτταρα είναι αυτά τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στην άμυνα του οργανισμού, τα καταστρέφει ο ιός. Όταν λοιπόν φτάσει σε ένα σημείο που έχει καταστραφεί τελείως η άμυνα του οργανισμού, τότε περνάμε στο στάδιο του AIDS, που είναι το σύνδρομο το τελικό στάδιο της νόσου. Είναι λοιπόν δύο έννοιες οι οποίες συγχέονται και περιγράφουν κατά κάποιο τρόπο την ίδια νόσο. Ναι. Συμπεριλαμβάνονται στην ίδια νόσο. Είναι ο ιός επίκτησης ανοσανεπάρκειας και το σύνδρομο της επίκτησης ανοσανεπάρκειας, το οποίο καταλήγει ο άρρωστος. Και πολύ καλά κάνουμε που προχωρούμε σε αυτόν τον διαχωρισμό, διότι περισσότεροι δεν γνωρίζουν. Ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Καργάκη, θέλω λίγο από την εμπειρία σας και από τα περιστατικά που κακά τα ψέματα έχετε διαχειριστεί μέχρι και σήμερα, να μας περιγράψετε λίγο την ψυχολογία που έχει ένας άνθρωπος ο οποίος ενημερώνεται ότι είναι οροθετικός. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Σίγουρα τέτοιες συζητήσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές, τόσο σε τοπικό όσο και σε παλαιλήνιο επίπεδο, στο να αρχίσει να ξεκαθαρίσει σιγά-σιγά τι είναι αυτή η νόσος, τι είναι στην πραγματικότητα, ώστε να αντιμετωπιστούν στη βάση και οι ψυχολογικές επιπτώσεις στους ανθρώπους και στις οικογένειες οι οποίοι βιώνουν κάτι τέτοιο. Το σίγουρο είναι ότι πρώτα απ' όλα ξεκινούμε από την εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία να συνειδητοποιήσουμε τι είναι. Γιατί όταν μαθαίνει κάποιος σε τι ακριβώς νοσεί, έρχεται αντιμέτωπος και με τις προκαταλήψεις του παρελθόντος σχετικά με το τι σημαίνει να έχει κάποιος AIDS. Αρχικά λοιπόν έχουμε μια ιστορική σύγκρουση στο τι ακριβώς βιώνω και τι αποτελέσματα θα έχει αυτό στην προσωπική, επαγγελματική και οικογενειακή μου ζωή. Και το δεύτερο δύσκολο σημείο είναι η σύγκρουση με τον ίδιο μου τον εαυτό στο πώς θα διαχειριστώ την επικοινωνία με τα υγεία ή και με άλλα πρόσωπα. Επομένως, οι πρώτες επιπτώσεις είναι μια εξαιρετικά μεγάλη συναισθηματική σύγκρουση από την άγνοια στη γνώση και από τη γνώση στην επικοινωνία σε άτομα τα οποία δεν έχουν γνώση από εκεί και πέρα. Μάλιστα. Κύριε Κοφτερίδη, στο ιατρικό σκέλος επανέρχομαι. Πώς μπορεί να μεταδοθεί ο ιός, έτσι, και πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε κατά κάποιο τρόπο? Οι τρόποι μετάδοσης είναι τρεις κατά κύριο λόγο. Ο ένας, ο πιο συχνός, είναι η σεξουαλική επαφή, είναι σεξουαλικός μεταδιδόμενο νόσημα κατά κύριο λόγο. Ο δεύτερος είναι με το αίμα και το τρίτο είναι από τη μητέρα στο παιδί. Κατά τη διάρκεια του τοκετού, αλλά και μετά με τον μητρικό θυλασμό. Αυτοί είναι οι τρεις τρόποι μετάδοσης. Ο κυριότερος, όπως είπα, είναι η σεξουαλική επαφή και εκεί μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα, αλλά και στους άλλους τρόπους μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα για να μειωθεί όσο είναι δυνατόν
η μετάδοση του ιού. Οπότε πώς μπορούμε να προφυλάχνουμε? Οι τρόποι προφύλαξης είναι αρκετοί, είναι πάρα πολλοί. Το πρώτο είναι η γνώση. Ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται σε επαφή, σε σεξουαλική επαφή, να προσέχει να πάρει τις προφυλάξεις που χρειάζονται, και μία από αυτές είναι οπωσδήποτε η χρήση προφυλακτικού. Υπάρχουν σεξουαλικές επαφές οι οποίες έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από άλλες, όπως η προκτική επαφή. Επίσης υπάρχουν και τρόποι φαρμακευτικής προφύλαξης. Άνθρωποι που έχουν επικίνδυνες συμπεριφορές μπορούν να χορηγήσουν φάρμακα και τα οποία βοηθάνε στην μη μετάδοση της νόσου. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται τελευταία σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική. Σύντομα ίσως θα είναι και στη χώρα μας. Υπάρχει ένας χρονικός περιορισμός στην τελευταία περίπτωση? Δηλαδή αυτά τα φάρμακα, η αγωγή πρέπει να χορηγηθεί μετά από πόσο χρονικό διάστημα? Αυτό είναι δύο τρόποι χορήγησης της αγωγής. Είναι η λεγόμενη μετά την έκθεση προφύλαξη, αλλά έχουμε τώρα και την καινούργια έννοια της πριν την έκθεση προφύλαξη. Η πριν την έκθεση προφύλαξη, που προστατεύει πάνω από 90%, είναι η καθημερινή χορήγηση ενός φαρμάκου, ενός χαφιού μάλλον, το οποίο περιλαμβάνει δύο φάρμακα, και το οποίο ουσιαστικά σε ανθρώπους με επικίνδυνες συμπεριφορές ή ανθρώπους οι οποίοι ζουν με ζευγάρια που ο ένας έχει AIDS και ο άλλος δεν έχει, HIV λίμωξη, μπορούν να τους προστατεύσουν. Αυτό είναι πριν την έκθεση προφύλαξη. Το άλλο που αναφέρατε είναι η μετά την έκθεση προφύλαξη. Εκεί μετά από μια επικίνδυνη σεξουαλική επαφή ή με άτομο που είναι γνωστό ότι έχει HIV λίμωξη ή με άτομο το οποίο ενδεχόμενα είναι υψηλού κινδύνου για την HIV, θα πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος κινδυνεύει για να μολυνθεί να έρθει στο νοσοκομείο και να λάβει μια αγωγή. Αυτή είναι συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενός μηνός αγωγή, και μετά σταματάει και τον προφυλάσσει σε πολύ μεγάλο πάλι βαθμό. Οπότε, όταν έχουμε πια δεύτερη υποψία, πρέπει να πράξουμε το τελευταίο που αναφέρατε. Ναι, ναι. Αν υπάρχει έκθεση ατόμου από άνθρωπο ο οποίος έχει HIV λίμωξη, τότε θα πρέπει να προστρέξει στο νοσοκομείο για να προφυλαχτεί. Κύριε Καρδιάκη, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε εμείς αυτούς τους ανθρώπους, η συμπεριφορά μας απέναντί τους? Το βασικότερο όλων είναι να καταφέρουμε λιγάκι να πληροφορηθούμε στο τι ακριβώς σημαίνει AIDS, τι σημαίνει να είναι κάποιος φορέας. Υπάρχει ένα ταμπού, υπάρχει μια καχυποψία. Υπάρχει ένα εξαιρετικά μεγάλο ταμπού και θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας να αντιληφθούμε ότι ακόμα δεν έχουμε καμία γνώση πάνω στο αντικείμενο και μόλις τώρα αρχίζει και ανοίγει σαν ένα κεφάλαιο στην κοινωνία μας. Το κεντρικότερο λοιπόν στοιχείο είναι να καταφέρουμε να πληροφορηθούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό, τι ακριβώς σημαίνει για την υγεία του ατόμου. Τι ακριβώς σημαίνει για τις κοινωνικές του σχέσεις, για την ικανότητά του να αναπτύξει δεσμούς, οικογένεια, να κάνει παιδιά στο μέλλον. Τι ακριβώς σημαίνει σχετικά με τη μεταδοτικότητα του ιού σε σχέση με το επαγγελματικό του περιβάλλον. Γιατί μιλώντας για ένα άτομο το οποίο εκείνη τη στιγμή νοσεί, μιλούμε για ένα άτομο που πολύ πιθανό να βρίσκεται σε υψηλά ποσοστά συναισθηματικού φόρτου, να μην μπορεί να διαχειριστεί από μόνο του μια κατάσταση και να προχωρήσει στις επιλογές του. Επομένως, το πρώτο κεντρικό στοιχείο έχει να κάνει με τη δική μας πληροφόρηση, ώστε πρώτα απ' όλα να ηρεμήσουμε εμείς, να έχουμε πληροφορίες και να αρχίσουμε να υποστηρίζουμε το άτομο να συνειδητοποιήσει ότι τα κεντρικότερα σημεία της ζωής του δεν χρειάζεται να εκτεθούν σε μεγάλη μείωση ή έκπτωση στο επόμενο διάστημα. Δεν χρειάζεται να γίνει ένας πολίτης, ένα μέλος της κοινωνίας δεύτερης κατηγορίας, ένα άτομο το οποίο πρέπει να ανήκει σε ένα πλαίσιο μειονότητας, με όποιες συνέπειες έχει αυτό. Σωστά. Στη σημερινή κοινωνία. Η λοιπής λοιπόν ενημέρωση οξύνει κατά κάποιο τρόπο και το αίσθημα της καχυποψίας. Κορυφώνει, θα έλεγα. Μάλιστα. Κύριε Κοφτερίδη, ποιο είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου να εμφανιστεί σε ένα οροθετικό το σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας, για να είμαι ακριβής? Το AIDS. Ναι. Στην περίοδο που δεν είχαμε θεραπείες, που βλέπαμε όλο το σύνδρομο από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί τώρα πλέον είναι πολύ σπάνιο αυτό και πρέπει να το τονίσουμε, εκείνη την περίοδο ήταν περίπου 10 χρόνια από την έναρξη της νόσου μέχρι να καταλήξει ο άνθρωπος, μέχρι να πεθάνει. Για ένα άτομο το οποίο δεν λαμβάνει αγωγή. Για κάποιον που δεν λάμβανε αγωγή. Λάμβανε αγωγή, η οποία ήταν ουσιαστικά μια αγωγή που δεν τον βοηθούσε καθόλου. Σωστά. Ένα φάρμακο τότε που είχαμε το πρώτο διάστημα της νόσου. Οπότε ο οροθετικός οδηγούνταν στο θάνατο. Στα 7 χρόνια δηλαδή ο άρρωστος, είχαμε το πρώτο στάδιο της νόσου, η οποία ήταν ουσιαστικά η πρώτη λίμωξη. Ακολουθούσε το στάδιο όπου ήταν η ασυμπτωματική νόσος κατά κάποιο τρόπο, όπου ο άρρωστος
είχε την άμυνα του οργανισμού που το βοηθούσε μέχρι εκεί που μπορούσε και από το σημείο μετά, από τα 7 χρόνια και μετά, έμπαινε στο τελευταίο στάδιο της νόσου όπου η άμυνα πλέον είχε κατανικηθεί, έκανε σε ευκαιριακές λοιμώξεις και κατέληγε με... Οπότε εκείνη την περίοδο... Εκείνη η περίοδος είναι το στάδιο του. Η ιατρική κοινότητα είχε σηκώσει τα χέρια ψηλά, κακά τα ψέματα. Ναι, τα προηγούμενα χρόνια, πριν το 96, ήταν άλλη εποχή, μετά το 96 έχει αλλάξει η εποχή. Έτος, λοιπόν, σταθμός το 1996. Που συμβαίνει τι? Τότε έχουμε περισσότερες επιλογές από φάρμακα και γίνεται συνδυασμός των φαρμάκων. Και αυτό αρχίζει πλέον να δίνει αποτελέσματα, γιατί έως τότε οι αγωγές αποτυχάνανε λόγω της αντοχής που έκανε ο ιός στις θεραπείες ενός φαρμάκου. Μάλιστα. Αποτέλεσμα λοιπόν από το 1996 μετά αυτό που λέμε HART, δηλαδή πάρα πολλά φάρμακα μαζί ουσιαστικά στην αγωγή, το οποίο ουσιαστικά αλλάζει και την ιστορία της νόσου. Σήμερα ένας άνθρωπος με HIV λίμωξη, ένας άνθρωπος ο οποίος εάν λαμβάνει την αγωγή, την αγωγή του και συμμορφώνεται με την αγωγή, αυτός ο άνθρωπος έχει ένα προσδόκιμο το οποίο είναι σχεδόν φυσιολογικό. Μάλιστα. Κύριε Καργάκη, πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας τόνισε ο κύριος Κοφτερίδης. Νομίζω ότι οι πληροφορίες που μας έδωσε ο καθηγητής είναι εξαιρετικά σημαντικές. Το να αντιληφθούμε πόσο μακριά βρίσκεται και η κοινή αντίληψη γύρω από την πραγματικότητα. Το σίγουρο είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε μια τέτοια απόσταση στην πραγματικότητα, είτε από την προσωπική του πληροφόρηση, είτε από το πόσο μακριά βρίσκονται οι υπόλοιποι σε σχέση με αυτό που πραγματικά μπορεί να είναι, όπως αποδεικνύεται και ερευνητικά, έχει πολύ υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, γενικότερα πολύ υψηλότερα ποσοστά γενικευμένου άγχους και αγχώδων διαταραχών. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τη δυσλειτουργία που πέρα από το σωματικό περνάει και από το ψυχολογικό σε ένα άτομο το οποίο. Και θέλω να σας ρωτήσω αυτή τη στιγμή, πόσο πίσω είμαστε στο μέτωπο της συμπεριφοράς μας απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Νομίζω είμαστε ακόμα εξαιρετικά μακριά σε κοινωνικό επίπεδο, όταν ακόμα έχουμε την αίσθηση ότι πλησιάζοντας ένα άτομο το οποίο νοσεί από τη συγκεκριμένη νόσο θα κολλήσουμε, ότι με ένα απλό φιλί, μια απλή χειραψία. Αυτό αντιλαμβάνεστε τι αποστάσεις δημιουργεί στις επαγγελματικές και κοινωνικές επιλογές του ατόμου. Νομίζω ότι ανοίγει τα τελευταία χρόνια ένας δρόμος μεγαλύτερης επικοινωνίας γύρω από το συγκεκριμένο θέμα και από άλλα θέματα, τα οποία για πολλά χρόνια ήταν μέσα στο σιρτάρι και κάτω από το χαλί, είτε οικογενειών είτε ακόμα και κοινωνικά. Είμαστε σε μεγάλη απόσταση, αλλά το θετικό τουλάχιστον, όπως το αντιλαμβάνουμε από την καθημερινή εμπειρία, είναι ότι γίνονται βήματα, έστω και νηπιακά, στο να προχωρήσουμε και να ανοίξουμε τέτοια κεφάλαια και να αποδεχτούμε περισσότερα άτομα τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη διαφορετικότητα. Κύριε καθηγητά, σας προβληματίζει η συχνότητα των κρουσμάτων HIV σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο Κρήτης? Να μιλήσουμε για την παγκόσμια κοινότητα αρχικά και θα πάμε και στην Κρήτη. Να πούμε ότι είμαστε σε καλή. Μπορούμε να πούμε ότι δεν πιάνουμε το στόχο που αναφέρθηκε στο αρχικό βίντεο, το 90-90-90. Αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτό οφείλεται στο ότι πλέον ο στόχος είναι να πάρουν το 90% των ανθρώπων θεραπεία. Και είμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα ικανοποιητικό βαθμό και μιλάμε για χώρες οι οποίες έχουν οικονομικά συστήματα τα οποία δεν μπορούν να υποστηρίξουν εύκολα. Παρόλα αυτά, σήμερα από τα 37 εκατομμύρια περίπου ανθρώπους που έχουν HIV λίμωξη, 22 εκατομμύρια περίπου είναι σε αγωγή. Ο στόχος είναι βέβαια να πλησιάσουμε στο 90% όπως είπαμε και αυτό θα βοηθήσει περισσότερο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η αγωγή είναι μέτρο πρόληψης. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει ανιχνεύσιμο υγικό φορτίο, όταν ο ιός δεν κυκλοφορεί στο αίμα του, δεν μολύνει. Δεν μολύνει εύκολα. Είναι σπάνια μετά η μετάδοση της νόσου. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Ένας οροθετικός λοιπόν δεν μολύνει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ακριβώς. Εφόσον είναι καλά ρυθμισμένα η αγωγή του, καλά ρυθμισμένη η αγωγή του και εφόσον δεν έχει ανιχνεύσιμο το υϊκό του φορτίο, δηλαδή δεν έχει τον ιό ανιχνεύσιμο μέσα στο αίμα του. Νομίζω ότι αυτό, λοιπόν, ανιχνεύεται το υϊκό φορτίο, συγγνώμη κύριε καθηγητά που σας διακόπτω, και είναι σε άμεση εξάρτηση από το χρόνο που καθυστερεί να λάβει και την αγωγή. Το υϊκό φορτίο, να πούμε και αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό επίσης, και να πάμε και στην αρχική ερώτηση, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε αρχικά στάδια λίμωξης και στο τέλος, όταν έχει μπει στο AIDS, είναι στα δύο στάδια το οποίο έχει πολύ ψηλό υϊκό φορτίο, άρα είναι εξαιρετικά μεταδοτικός. Επίσης, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει ότι έχει την νόσο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξαιρετικά μεταδοτικός. Άρα, οι στόχοι είναι να αναγνωρίσουμε την νόσο πάρα πολύ νωρίς. Και εφόσον ο άνθρωστος αναγνωριστεί, μετά να πάρει τη θεραπεία, ώστε να μειώσουμε την πιθανότητα να μεταδίδει την νόσο. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εκτός βέβαια ότι θα έχει και ο ίδιος όφελος, γιατί θα έχει το προσδόκιμο της ζωής του, όπως είπαμε, σχεδόν φυσιολογικό. Μάλιστα. Σε τοπικό επίπεδο? Σε τοπικό επίπεδο τι γίνεται? Για την Ελλάδα, τα δεδομένα του ΚΕΛΠΝΟ λένε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, 5 κρούσματα ανά 100.000. Υπάρχει μια σταθερή μείωση και των θανάτων
και της, ενώ σταθερή μείωση των θανάτων και μια σταθεροποίηση της επίπτωσης της νόσου σε εθνικό επίπεδο. Έχουμε τα ίδια έχουμε και ποσοστό, στην Κρήτη. Κάποιον αριθμό. Αριθμούς. Στην Ελλάδα 17.200 ήταν τα κρούσματα μέχρι 31 Οκτωβρίου του 2018. Από αυτά 4.200 είναι ασθενείς με AIDS και τα καινούργια κρούσματα για το έτος 2018 ήταν 500 μέχρι 31 Οκτωβρίου. Μάλιστα. Που είναι περίπου στο 5 ανά 100.000, περίπου στο μέσο όρο των τελευταίων τριών ετών. Μάλιστα. Σε παγκρίτιο επίπεδο έχουμε αριθμό? Όχι, δεν έχω να σας δώσω αριθμό στο παγκρίτιο επίπεδο. Δεν το γνωρίζω. Ναι. Κύριε Καργάκη, ο ρόλος οικογένειας σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ένα μέλος οικογένειας είναι οροθετικός? Ο ρόλος οικογένειας καθοριστικός από τη διαδικασία της πρόληψης μέχρι και τη διαδικασία της διάγνωσης ενός τέτοιου γεγονότος. Εξαιρετικά μεγάλη σημασία είναι στο πώς άρουμε σιγά σιγά τα ταμπού επικοινωνίας σε σχέση με τη σεξουαλικότητα και την πρόληψη, σε σχέση με την προφύλαξη και κάθε είδους προστασία του νέου ατόμου όταν μπει στη σεξουαλική του ζωή. Από εκεί και πέρα θα παίξει καθοριστική σημασία σε ένα άτομο το οποίο βιώνει εξαιρετικά μεγάλες συναισθηματικές εντάσεις να υπάρχει ένα υποστηρικτικό δίκτυο που θα δείξει αρχικά κατανόηση, θα δείξει υποστήριξη και θα σταθεί δίπλα σε ένα άτομο το οποίο θα ακολουθήσει ένα κύκλο νέων οδών για να λάβει τη θεραπεία και να έχει μια καλή πορεία ζωής. Αντίθετες στάσεις, όπως συγκρούσεις, απόρριψη, θυμός, θα φέρουν ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα και θα μειώσουν την πιθανότητα του ατόμου να λάβει ουσιαστική και σύντομη θεραπεία, ώστε να έχει καλύτερα αποτελέσματα στην πορεία της νόσου. Μάλιστα, κύριε Γοφτερίδη, γίνονται προσπάθειες προκειμένου να βρεθεί ένα αποτελεσματικό θεραπευτικό εμβόλιο που θα αντιμετωπίσει αυτές τις περιπτώσεις στο σύνολο? Πράγματι, μεγάλες προσπάθειες γίνονται από την παγκόσμια κοινότητα για διάφορα είδη θεραπείας, όχι μόνο για το εμβόλιο, γονιδιακές θεραπείες και κάποια πράγματα τα οποία δίνουν ελπίδα. Εκείνο που πρέπει να προσεχθεί όμως και πρέπει να το τονίσουμε είναι ότι από τη στιγμή που καταφέραμε να δώσουμε ένα φυσιολογικό προσδόκιμο ζωής, τώρα ό,τι καινούργια θεραπεία γίνεται θα πρέπει να βασίζεται στην ασφάλεια. Διότι αυτοί οι άνθρωποι θα ζήσουν φυσιολογικά κατά κάποιο τρόπο. Οπότε το επόμενο βήμα είναι για να τους θεραπεύσουμε, ναι μεν, αλλά χωρίς μεγάλο κόστος. Εννοώ ασφάλειας καινούργιων θεραπείων ή των εμβολίων. Τα εμβόλια γίνονται προσπάθεια, αλλά ακόμη δεν είμαστε σε... Είμαστε σε πρώιμο στάδιο. Θα χρειαστούν ακόμα αρκετά χρόνια, πιστεύετε? Με τους ρυθμούς που τρέχει η τεχνολογία δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσο θα χρειαστούμε, αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή δεν είμαστε έτοιμοι. Έχουμε δηλαδή δρόμο ακόμη για το εμβόλιο. Μάλιστα. Κύριε Καργάκη, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις φορέων του AIDS πριν από αρκετές δεκαετίες, πριν από δύο δεκαετίες, που οι άνθρωποι αυτοί έδωσαν ακόμα και τέλος στη ζωή τους. Όταν με κάποιο τρόπο υπάρχει σαν έννοια, είτε λόγω των τότε συνθήκων της θεραπείας, είτε λόγω της έλλειψης γνώσης πλέον, ακόμα και σήμερα μπορούμε να πω ότι συνδέεται με τα υψηλά ποσοστά κατάθλιψης και αυτοκτονικότητας, με υψηλότερα ποσοστά σχέση με τον γενικό πληθυσμό, αλλά είναι αρκετά πιο κοντά σε σχέση με το μέσο όρο κάποιος άνθρωπος, έχοντας πιο κοντά την ιδέα του θανάτου, να την πλησιάσει και σε επίπεδο καταθλιπτικό και να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Πόσο μάλλον όταν νιώθει ότι μέσα από αυτό το οποίο ορίζει τον εαυτό του, μέσα από κάποια συγκεκριμένη νόσο, χάνει ό,τι είχε προσδιορίσει το προηγούμενο διάστημα σαν καθημερινή ζωή, σαν ποιότητα ζωής. Τις σχέσεις με τους κοντινούς ανθρώπους σε οικογενειακό και φιλικό επίπεδο, τις σχέσεις με τους ερωτικούς και συντρόφους και την επαγγελματική του ζωή. Ένα άτομο το οποίο τα χάνει όλα είναι πολύ πιο κοντά προφανέστατα να κάνει κάτι αρνητικό σε σχέση με τον εαυτό του, σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Επομένως, έχει αρκετά μεγάλη λογική να το προσεγγίσουμε ακόμα και με κοινά επιχειρήματα. Μάλιστα. Όλα αυτά. Κύριε Γοφτερίδη, αυτό το οποίο προκύπτει συμπερασματικά είναι ότι το προσδόκιμο ζωής ενός ατόμου, ενός οροθετικού, δεν απέχει και πολύ από το αντίστοιχο ενός συνανθρώπου μας που δεν πάσχει. Ναι, πράγματι αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει αυτό. Ναι, βέβαια. Το έχουμε καταφέρει αυτό και είμαστε χαρούμενοι πολύ. Ωραία, οπότε σπάμε ένα μεγάλο ταμπού λοιπόν. Ναι, βέβαια. Και μέσα από την ενημέρωση πιστεύετε ότι βοηθάμε αρκετούς συνανθρώπους μας προκειμένου να προσπεράσουν κάποιες προκαταλήψεις που ήδη έχουν? Ασφαλώς. Και κάτι ακόμη που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι υπάρχει ένας πληθυσμός που δεν γνωρίζει ότι έχει την νόσο. Θα έπρεπε οι άνθρωποι να μην διστάζουν να κάνουν την δοκιμασία. Είναι ένα απλό τεστ, είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις λίγο αίμα δίνεις και σε λίγες ώρες γνωρίζεις αν έχεις ή δεν έχεις. Άνθρωποι ειδικά που θα είχαν και ίδιες την υποψία από μια επικίνδυνη συμπεριφορά, από κάτι, θα μπορούσαν να κάνουν τον έλεγχο για τους ίδιους και για το σύνολο. Βέβαια, κύριε Καργάκη, ορισμένοι φοβούνται να προχωρήσουν σε αυτή τη διαδικασία.
Και μπορεί να μας το βεβαιώσει και ο κύριος Κοφτερίδης. Ορισμένοι οι οποίοι είναι οροθετικοί και δεν επιθυμούν να προχωρήσουν στη θεραπεία. Και στη θεραπεία και στην εξέταση, να δουν, γιατί ενώ γνωρίζουν, έχουν ενδόμηχα την υποψία ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει, φοβούνται να πάνε. Είναι φόβοι οι οποίοι πρέπει να προσπεράσει ο καθένας και είναι δύσκολο βέβαια. Γιατί όταν μιλάμε για φοβίες, μιλάμε για τον εσωτερικό κόσμο του κάθε ανθρώπου. Οπότε κύριε Καργάκη, πρέπει να προσπεράσουμε και τον φόβο μας. Αν θέλουμε να το πάμε ένα βηματάκι παραπέρα, είναι εξαιρετικά σημαντικό και σε επίπεδο ηθικής και στο πλαίσιο της αυτοπροστασίας και της προστασίας αγαπημένων προσώπων, αλλά νομίζω το συγκεκριμένο στοιχείο μπορεί να έρθει ένα παραπάνω στο σημείο που αντιλαμβανόμαστε ότι νοσούμε και κοινωνικά στην αντίληψη μια νέα πραγματικότητα, όταν ιδιαίτερα η ιατρική κοινότητα μας δίνει τελείως διαφορετικά συμπεράσματα σε σχέση από αυτά που έχουμε στο νου μας. Κύριε Κοφτερίδη, κύριε Καρράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε και για τα συμπεράσματα βέβαια που προέκυψαν. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.